έναν απολογισμό του αγώνα. Ξεκινήσατε τη σεζόν με ένα δύσκολο παιχνίδι και με ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει για τη συνέχεια? Καταρχήν να πω για τις ευχές πρώτα. Καλή χρονιά σε όλους σας, με υγεία, να είμαστε όλοι καλά και να βρισκόμαστε εδώ δυνατοί όλοι και να είμαστε στο έργο. Για το παιχνίδι, ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Καλαμάτα είναι πιο ποιοτική ομάδα από εμάς. Αυτό είναι αμφισβήτητα, είναι μεγάλη ομάδα. Έχει ποιοτικούς παίκτες. Θεωρώ ότι η θέση την αδική πρέπει να είναι στα πιο ψηλά πατώματα και δυστυχώς είναι σε μια κατηγορία που δεν υφέστησε εκεί, πρέπει να είναι στην αλφαεθνική με την ιστορία που έχει. Όσον αφορά για το παιχνίδι, εμείς μπήκαμε με ένας προπονητής που δεν κλείνουμε πίσω, παρότι δεν έχουμε και το πιο ποιοτικό υλικό, γιατί αυτή η ομάδα χτίστηκε άρον-άρον επειδή αποφασίστηκε τελευταία στιγμή να συμμετέχει στην Β' Εθνική. Θέλει οπωσδήποτε ενισχύσεις, θέλει 7-8 προσθήκες βασικών παιχτών για να μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή της. Εγώ είμαι μαχητής. Η διοίκηση υποσχέθηκε ότι θα πάρουμε παίχτες για να παλέψουμε ως το τέλος. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θεωρώ ότι παρότι παίζαμε με παιδιά που δεν έχουν τόσο μεγάλες εμπειρίες από τη Β' Εθνική. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά είχαμε τις προϋποθέσεις. Μπορούσαμε με μια τελική σωστή απόφαση να βάλουμε ένα γκολ και να, από εκεί και πέρα να αλλάξει όλο το παιχνίδι και να αγχώσει την Καλαμάτα, διότι η Καλαμάτα προερχόταν, όπως ξέρουμε, από ατυχή αποτελέσματα και θα τους έδινε ένα επιπλέον άγχος. Από εκεί πέρα, εφόσον δεχθήκαμε το πρώτο γκολ και μετά από πενταριώδη λάθη το δεύτερο, σίγουρα μετά το έργο μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δίγια κέρδισε η Καλαμάτα. Εμείς συνεχίζουμε το δύσκολο μας έργο. Όπως σας είπα, θέλουμε ενίσχυση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Εύχομαι στην Καλαμάτα, αν και πιστεύω ότι είναι δύσκολα για φέτος, του χρόνου τουλάχιστον να διεκδικήσει την άνοδο για να πάει εκεί που της αρμόζει, στην αλφαεθνική. Κύριε Γκούμα, επειδή μιλήσατε για ποιοτική Καλαμάτα, να σας κάνω μια γενικότερη ερώτηση εγώ. Επειδή όχι απλώς παίζατε, παρακολουθείτε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής είναι ποιοτικό? Όχι. Αυτό, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχουμε όλοι. Σε ατομικό επίπεδο η Καλαμάτα έχει 4-5 ποιοτικούς παίχτες, να το διευκρινίσουμε. Γενικά η Β' Εθνική και το ποδόσφαιρο που παίζεται δεν είναι ποιοτικό. Τα παλιά χρόνια πήγαινες, έβλεπες παιχνίδι Δέλτα Εθνικής και έβλεπες ποιοτικό ποδόσφαιρο. Για να τα λέμε έξω από τα δόντια, και εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Έτσι πρέπει. Εγώ είμαι σε μια ομάδα και προσπαθώ, όπως είδατε, να παίξω ποιοτικό ποδόσφαιρο με τους παίχτες που έχω και να μην κλείνουμε και με να προσπαθήσω. Που και προσπαθώ να παίξω ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να μπει σε όλους τους προπονητές και στην διοίκηση για να πάμε και να εξελίξουμε το ποδόσφαιρο και να έχουμε επιτυχίες. Γι' αυτό άλλωστε και δεν βγαίνουν νέα παιδιά πλέον ποιοτικά και δεν έχουμε και διακρίσεις και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό στην Ευρώπη. Άρα πρέπει όλοι να μπούμε σε ένα τρυπάκι που να παίξουμε ποδόσφαιρο και να εξελίξουμε τα παιδιά και να δώσουμε εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και όχι να έρχονται καραβιές ξένων που είναι, είναι αφίβολης αξίας, τους χρυσοπληρώνουμε και παίρνουν τη θέση του πιτσιρικά που αξίζει καλύτερα από τον ξένο. Κύριε Γκούμα, να ρωτήσω αυτό που είπατε μόνοι σας. Ήσασταν αμυντικός ποδοσφαιριστής, ήσασταν σκληρός αμυντικός ποδοσφαιριστής και παίζετε ωραίο ποδόσφαιρο. Βάζετε την μπάλα κάτω. Πώς εξηγείτε αυτό? Πάνω στη φάση, ναι, βέβαια. Αυτό μέσω... η φιλοσοφία σας πώς δημιουργήθηκε? Αυτό είναι μέσω δουλειάς. Μπράβο. Προτρέπω όλα τα Μας άρεσε ο Παουρούφ, έτσι. Μας άρεσε γιατί έπαιξε ωραία βαλίτσα. Εγώ προτρέπω όλα τα νέα παιδιά. Εγώ προτρέπω όλα τα νέα παιδιά να καθίσουν, να δουλέψουν και με τη βοήθεια των προπονητών. Γιατί πλέον όλα τα νέα παιδιά νομίζουν ότι τους παρέχονται όλα και νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Άρα πρέπει να τους καθοδηγήσουμε σωστά. Ταλέντο υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν αξιοποιείται, διότι και τα νέα παιδιά είτε τους φουσκώνουν οι μάνατζερ είτε οι γονείς τα μυαλά τους και νομίζουν ότι έχουν παίξει ένα παιχνίδι, νομίζουν ότι είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο. Μέσα από τη συνεχή δουλειά πρέπει να εξελίσσονται αυτά τα παιδιά και εμείς οι προπονητές πρέπει να είμαστε εκεί δίπλα τους και να τους πιέζουμε για να βελτιώνονται και να κάνουμε έξτρα προπονήσεις με αυτά τα παιδιά ώστε να βελτιωθούν. Κότς, ένα σχόλιο ήθελα να κάνετε για το θέμα του ότι βλέπουμε τις λίστες αγωνιστικές
να μην συμμετέχουν ομάδες, να αποχωρούν από την αγώνα. Οι άλλοι κατεβαίνουν με 6 παίχτες. Τι γίνεται? Είναι τραγελαφικό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Η Β' Εθνική και αυτό που λέγαμε και αν είναι ποιοτική. Αυτό δείχνει όλα ποιο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρό μας. Κύριε Γκούμα, είχαμε 4 μάτς σήμερα και έγινε μόνο αυτό. Στην Καλαμάτα. Είναι κατάδια του ελληνικού ποδόσφαιρου. Αυτό, έτσι. Και πρέπει άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο να πάρουν σωστές αποφάσεις και να αλλάξει ριζικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχίες. Αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τότε θα έχουμε αυτό το ποδόσφαιρο που μας αξίζει. Φίλος μας μας λέει εδώ ότι παίζατε σεντερφόρ. Ξεκίνησατε σεντερφόρ και μετά γίνατε στόπερ. Έτσι. Οπότε γι' αυτό παίζετε επιθετικά. Ναι, σίγουρα έπαιζα σεντερφόρ στις μικρές ηλικίες. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από πολλή δουλειά. Και όπως σας έχω πει, προτρέπω όλα τα παιδιά να μην κάνουν ότι τα ξέρουν όλα, να βάλουν το κεφάλι τους κάτω και να προσπαθήσουν το ταλέντο που έχουν να το αξιοποιήσουν και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά. Και εύχομαι ότι καλύτερο. Να είστε καλά. Το δεξί στη σεζόν. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πρόσφορο, αν θέλετε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι μια ευκαιρία που δίνει ανάσα στην Καλαμάτα μετά από μια έτσι περίεργη περίοδο. Θα απαντήσω κάπως διαφορετικά. Η σχέση με την Καλαμάτα δεν είναι επαγγελματική, είναι πάνω απ' όλα συναισθηματική, προσωπική και έπειτα είναι επαγγελματική. Γιατί το λέω αυτό? Δεν γίνεται από την 5η ή από την 8η αγωνιστική να ζητάμε το πρωτάθλημα. Είναι λιγάκι παράδοξο και λιγάκι θα έλεγα είναι πάρα πολύ νωρίς για να λέμε και να κάνουμε κλήσεις. Αν θυμόσαστε, σίγουρα το θυμόσαστε, γιατί περισσότεροι είσαστε από εδώ την Καλαμάτα και είσαστε άνθρωποι που παρακολουθούσατε την ομάδα, πριν 3-3,5 χρόνια, η Καλαμάτα ήταν 10 πόντους μπροστά. Δεν είναι. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. 11. Ορίστε. 11. Λοιπόν, δεν πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι ακόμη, ενώ υπολείπονται 5 παιχνίδια για να τελειώσει ο γύρος, θέλουμε και απαιτούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος πάντα θέλει να γίνει, πάντα θέλει να κερδίζει. Από την άλλη και εμείς, επειδή δεν είμαστε ανέστητοι, ξέρουμε και βλέπουμε, και βλέπετε μάλλον, ότι η συγκομιδή των βαθμών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να έχουμε. Αλλά σε αυτό το κομμάτι έχει βάλει και το χεράκι του, το κεράκι του, αστάθμι την παράγοντες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την ερώτηση την οποία μου κάνατε, σίγουρα τα δύο γρήγορα γκολ που κάναμε μας έδωσε μια όθηση στο να παίξουμε καλύτερα, είχαμε και τη φάση του Λουκαριού, εν πάση περιπτώσει ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπα, τα δύο γρήγορα γκολ ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Πάντα όταν κερδίσεις ανεβαίνει και η ψυχολογία σου, ειδικά των παιχτών. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοιο θέμα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής τα έχω συναντήσει, δεν έχω. Και απλά είπα στους ποδοσφαιριστές ότι δεν πρέπει να επηρεαστούν από τυχόν από δοκιμασίες. Ανοίγω μια παρένθεση να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους λίγους που ήρθανε, έτσι, και να μην έχουν τέτοια θέματα, να παίξουμε την μπάλα μας, να κρατήσουμε το παιχνίδι που είναι και το ζητούμενο. Τώρα όσον αφορά για την μπάλα, το αν παίξαμε καλά ή δεν παίξαμε καλά, έχω πει κατ' επανάληψη ότι η Καλαμάτα, και επιτρέψτε μου να μην φέρω στο εγωιστικό αυτό, ότι τον πρωταθλησμό τον ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Τον πρωταθλησμό λοιπόν δεν στον δίνουν οι καλές εμφανίσεις, στον δίνουν μόνο οι νίκες. Αν κερδίζεις, έχεις το στόχο. Τώρα, αν μπορούμε. Είναι οξύμορο όμως αυτό που λέτε. Καθορισμούν, έτσι. Είναι οξύμορο. Αν δεν παίζεις καλά, πώς θα κερδίσεις? Γιατί εσείς πιστεύετε. Ναι, για πείτε μου, συγγνώμη, σας λίγο. Μιλάτε για εύνοια η οποία απορρέει από το διαιτητικό τρίο, είναι ξεκάθαρο. Τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Εγώ ρωτώ, δεν γνωρίζω. Αν παίζει λίγο η τύχη, παίζει λίγο ρόλο. Καλά, εντάξει, η τύχη δεν είναι. Η τύχη πάει με τους ικανούς. Λέω λοιπόν και εγώ το εξής. Στο ποδόσφαιρο έχετε συναντήσει πάντα να κερδίζει ο καλύτερος?
σε ένα παιχνίδι. Όχι. Τότε τι όξυμορο, γιατί είναι όξυμορο. Όχι, λέω, δεν είναι όξυμορο. Ακούγεται όμως οξύμορο και η αλγίνη εντύπωση έχει να κάνει και με την απώλεια βαθμών. Εντάξει, αυτό είναι. Ορίστε. Η αλγίνη εντύπωση του κόσμου, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με την απώλεια βαθμών. Αυτό το μείον 10 είναι που προκαλεί τον κόσμο να λέει κάποιο. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά. Εσείς τι να απαντήσω, σε ποιο πράγμα να απαντήσω. Στον κόσμο, έτσι, αυτή την αποδοκιμασία στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα. Ναι, λέω ότι ο κόσμος θέλει πάντα να κερδίσει. Πάει, αυτό είναι αυτονόητο. Από εκεί και πέρα η συγκομιδή των βαθμών δεν είναι αυτή που έπρεπε να έχουμε. Σε αυτό όμως έχουν συντελέσει και άλλοι παράγοντες. Απλά ελληνικά. Δεν πρέπει να έχει βγάλει το πανεπιστήμιο για να το καταλάβετε. Απλά ελληνικά ρωτώ λοιπόν αυτό το μείον 10 μας προβληματίζει για τη συνέχεια. Η Καλαμάτα πάντα, σαν μαύρη θύελλα που είναι, πάντα στοχεύει την κορυφή. Όταν λοιπόν θα τελειώσει το πρωτάθλημα θα μπορούμε να πούμε περισσότερο. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Πριν 3,5 χρονιά ήταν 11 βαθμούς μπροστά. Πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, ορίστε. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Ήδη απαντήσατε μόνοι σας. Πείτε μου. Η δική σας ευθύνη ποια είναι, κύριε Αναστόπουλε, για το μείον 10. Δεν έχετε ευθύνη εσείς. Ορίστε. Δεν έχετε ευθύνη για το μείον 10 της ομάδας. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, έχει ευθύνη και ο προπονητής. Δεν την έχετε αναλάβει κανένα παιχνίδι όμως. Ποια, την ευθύνη σας. Τι εννοείτε δηλαδή. Να πείτε ότι ευθύνομαι εγώ, ζητάω συγγνώμη για τον κόσμο. Ναι. Και όλα τα σχετικά. Λέτε συνέχεια ή για τη διαιτησία ή για τον αντίπαλο που παίζει με πάθος και τα σχετικά. Δική σας ευθύνη δεν έχουμε ακούσει. Είστε τι παίχτες, κάποιοι παίχτες φταίνε. Ορίστε, μόνο οι αντίπαλοι και οι διαιτητές φταίνε. Πάντα. Δεν το βλέπετε. Η Καλαμάτα δηλαδή τα κάνει όλα σωστά. Ορίστε. Η Καλαμάτα έχει κάνει όλα σωστά. Εξαρτάται τι εννοείται σωστό. Και... Είναι μια ομάδα που έχει πλούσιο budget, πλούσιο roster. Μάλιστα. Και είναι αυτή τη στιγμή 10 βαθμούς μακριά από την κορφή. Μάλιστα. Δεν πήρα ανταπάτηση. Τόση ώρα μιλάω στην. Μα τι μου λέτε για τι έγινε πριν 3 χρόνια. Φέτος τι γίνεται. Φέτος σας είπα τι γίνεται. Θα πάρει ομάδα το πρωτάθλημα. Ορίστε. Θα πάρει ομάδα το πρωτάθλημα. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Θα πάρει. Εσείς ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Σας ρωτώ εγώ. Ποια ομάδα. Δεν μας ρωτάτε εσείς. Εμείς ρωτάμε. Και εγώ απαντάω. Ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς δεν κάνουμε προβλέψεις. Ποια ομάδα. Άρα εγώ τι είμαι. Εσείς σας προπονητής και είπατε ότι Καλαμάτα. Μάλιστα. Όταν ήρθατε, μόνο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Τι θα είναι στην πέμπτη θέση. Ωραία, τώρα είσαστε μείον 10. Μάλιστα. Και σας απαντάω. Θα πάρει ομάδα το πρωτάθλημα. Σας απαντώ λοιπόν. Σας απαντώ ναι. Πάλι τα ίδια. Μου κάνετε ίδιες ερωτήσεις και ίδιες απαντήσεις. Μα δεν παίρνω απαντήσεις. Άμα δεν παίρνετε απαντήσεις είναι δικό σας θέμα. Άρα δεν τα λέω καλά για να τα καταλάβετε. Σας λέω λοιπόν ότι στην 8η και στην 5η αγωνιστική είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις τον πρωταθλητή. Αυτό είπα. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει το βλέπετε. Ορίστε. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ότι η ομάδα δεν τραβάει. Δεν καθαρίζει κάποιο χνί. Τι να, δεν παίχτες, ο προπονητής, κάτι να αλλάξει. Χρειάζεται ομάδα αλλαγή, είναι εντάξει. Τι είναι, ποιες απόψεις. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο και από εκεί υπάρχει. Ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος το οτιδήποτε διορθωτικές κινήσεις να γίνουν, να γίνουν. Εφόσον. Σκεφτήκατε να φύγετε κάποια στιγμή αυτή. Γιατί να φύγω. Για ποιο λόγο. Είστε ευχαριστημένοι. Για ποιο λόγο να φύγω. Κάτι αλλάξει την ομάδα. Τι να λέτε, και εσείς τι είστε. Τι βαθμό. Λογικό αυτό που λέτε. Όχι, μιλάμε καλό πρόεδρα. Είναι λογικό αυτό που λέτε. Να είναι κοντά στην κορφή ομάδα, όχι μείον 10. Τι μου λέτε ότι χάσαμε το πρωτάθλημα. Άρα λέτε στον κόσμο ότι η ομάδα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Λέω σας συγγνώμη. Λέω από την πέμπτη αγωνιστική ζητά το πρωτάθλημα. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάτε. Ζητάμε πορεία πρωταθλητισμού, κύριε Αναστόπουλο. Όχι το πρωτάθλημα. Πορεία πρωταθλητισμού. Από την 8η αρχή, ναι. Από την 8η αγωνιστική. Ποια 8η αγωνιστική, ένατη αγωνιστική είμαστε τώρα. Πρόπερση που πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι. Αρχίσαμε το πρωτάθλημα μετά την 5η αγωνιστική. 5 παιχνίδια να θέλουμε να τελειώσει ο γύρος και θα λέμε ακόμη ότι δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Καλαμάτα, δηλαδή μπορεί να καλύψει διαφορά. Αυτό μου λέτε. Κοιτάξτε, θα λέτε πράγματα που. Ρωτάω. Μπορεί να καλύψει διαφορά. Και εγώ απαντάω. Ναι. Λέω ότι πάντα η Καλαμάτα έτσι είναι η νοοτροπία της, έτσι είμαι και εγώ. Ναι. Στοχεύει πάντα την κορυφή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, κύριε Αναστόπουλε, για ερώτηση θα κάνω. Να κάτσε να μια ερώτηση, γιατί δεν γιορτάζει. Γεια σας, μεγαλύτερος. Θεωρείτε ότι με το υπάρχον υλικό μπορεί η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα και αν, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Ναι, βέβαια, δεν απάντησα. Χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση αυτή τη στιγμή σε κάποιες θέσεις. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Και εκτίμηση. Αυτή η ομάδα. Ήρεμα. Βέβαια. Δεν αγωνόμαστε τόσο. Όχι. Αυτή η ομάδα επί 3 χρόνια. Επί 3 χρόνια δίνει μόνο χαρά στον κόσμο. Μόνο χαρά. Μετά από 20 χρόνια. Με πρωταθλήματα, με ρεκόρ, με προκρίσεις. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι πριν 15 μέρες κερδίσαμε τον Απόλλωνα. Πανηγυρίζαμε, φωνάζανε και είναι οι ίδιοι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν κερδίσεις, θα τα ακούσεις. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό. Τώρα, όσον αφορά για την ενίσχυση που είπατε, σαν ρόστερ, είμαστε πάρα πολύ καλό και δυνατό. Και δυνατό. Πολύ καλό και δυνατό. Από εκεί και πέρα. Πάντα μια ομάδα η οποία στοχεύει την κορυφή,
Εάν υπάρξει κάτι στην αγορά, ο πρόεδρος δεν είναι αντίθετος. Θα μιλήσουμε, γιατί πάντα παίρνουμε την έγκριση του πρόεδρου στο τι ζητάμε. Έτσι, και αυτός αποφασίζει. Ασφαλώς. Αυτός αποφασίζει. Όχι η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη, αν την ακολουθήσεις, θα κάνεις λάθος. Εγώ οδηγούμε από τι λέει η κοινή γνώμη. Εγώ οδηγούμε από το αισθητό μου και από το ότι θέλω εγώ. Ο προπονητής προτείνει βέβαια στον πρόεδρο, στον εκάστοτε πρόεδρο. Επειδή σας είπα ότι η σχέση μου με την Καλαμάτα δεν είναι επαγγελματική, είναι πρώτα συναισθηματική, έπειτα προσωπική και τρίτον επαγγελματική, ξέρω ποια είναι τα δεδομένα τα οικονομικά για να κάνω μια πρόταση στον πρόεδρο. Τι να πάω να ζητήσω στον Ρονάλντο, να δω πού θα έρθει. Έχετε ζητήσει, έχετε κάνει κάποια πρόταση. Έχουμε. Κοιτάξτε, θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό λέω. Ήταν ορός μου. Ναι, το παιχνίδι το σημερινό ήταν σημαντικό. Μόλις λοιπόν κερδίσαμε το παιχνίδι, τελείωσε το παιχνίδι σήμερα. Από εκεί και πέρα με τον πρόεδρο μιλάμε 100 μιλάμε 10 φορές την ημέρα. Μιλάμε τέτοια θέματα, αλλά δεν είχαμε μπει σε εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα που είμαστε και πιο ήρεμοι, θα μιλήσουμε. Coach, μια ερώτηση. Από τα 4 μάτς σήμερα έγινε το 1. Και το μάτς του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός αποχώρησε όπως για μια δεύτερη φορά και το πήρε το μάτς η Κηφισιά χωρίς να παίξει καθόλου. Η Κηφισιά. Η Κηφισιά. Πήρε τον αγώνα σήμερα η Κηφισιά χωρίς να παίξει καθόλου. Είναι συνθήκες ίσου ανταγωνισμού αυτές με τη Μαύρη Θύελλα. Όχι. Που πάει και παίζει ακόμα και με τον Ηρόδοτο έπαιξε. Ο Ηρόδοτος αποχώρησε από το. Δεν κατεβαίνει τώρα να παίξει. Κατάλαβες τώρα. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Θέλω να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Όταν απαντάω, φτάνουμε στο σημείο πάλι να λέμε. Όχι, δεν λέμε για διαιτησία τώρα. Λέμε για άλλα πράγματα. Τα βλέπετε, τα ξέρετε και θα πρέπει αυτά τα θέματα να τα. Η Καλαμάτα φτύνει αίμα και η Κηφισιά περνάει με τραμ. Δεν έχει βγει από την Αθήνα ακόμα να παίξει η Κηφισιά. Λοιπόν, θέλω να μου πει. Εδώ ναι. Υπάρχει πέναλτι στο παιχνίδι με το Γάλλιο ή δεν υπάρχει. 100%. Λοιπόν, υπάρχει πέναλτι. Τι άλλο λέμε πάλι για τη διαδικασία, θα ξέρετε. Λοιπόν, πες μου τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Έπρεπε να παίξει. Δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν, για μας είναι κακό που το πήρε το. Και κάτι ακόμα. Σήμερα είχε 500 άτομα το γήπεδο. Δεν ακούστηκε καμία αποδοκιμασία. Ναι. Το παίρνει ως ψήφο εμπιστοσύνη αυτό. Κοιτάξτε, εγώ το έχω συνηθίσει τα καμία, έτσι, εκεί, σήμερα, τα έχω ζήσει χρόνια, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Έτσι, χρόνια τα έχω ζήσει. Άρα, δεν είναι κάτι το οποίο προσωπικά το παίρνω έτσι, απλά εγώ ήθελα οι παίχτες να μην επηρεαστούν από τυχόν αποδοκιμασίες και δεν έχουμε καθαρό μυαλό να πάρουμε το παιχνίδι που ήταν το ζητούμενο. Αλλά σας το ξαναλέω και κλείνω με αυτά, παιδιά, ναι. Ότι πέμπτη ή όγδοη αγωνιστική δεν μπορούμε να ζητάμε το πρωτάθλημα. Και κάτι για τον ΠΑΟΚ. Άφησες τρεις παίχτες έξω για την Τετάρτη, για την Τρίτη. Ναι, κάποιους παίχτες να ξεκουραστούν. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Τρίτη, ξανά έχουμε ένα άλλο παιχνίδι. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα και πάει λέγοντας. Για την Τούμπα τι λέμε, έχουμε κάτι να πούμε. Την Τούμπα, όχι. Πάμε εκεί να παίξουμε την μπάλα μας. Και από εκεί και πέρα, όπως παίξαμε και στο πρώτο γύρο, και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε το επόμενο. Το παιχνίδι που είναι με την Καλυθέα στην Αθήνα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν.